Εμείς θα καταψηφίσουμε την εισήγηση. Θεωρούμε ότι είναι συνέχεια του αναπτυξιακού σχεδίου της καπιταλιστικής ανάπτυξης που λέμε εμείς στη Δυτική Αττική, που κατά τη γνώμη μας δεν παίρνει υπόψη τις λαϊκές ανάγκες του κόσμου που μένει και εργάζεται στην περιοχή και αν θέλετε είναι ένα μνημείο του κράτους που έχει συνέχεια, κύριε Χαρδαλιά. Γιατί από το αναπτυξιακό συνέδριο που είχε κάνει η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 με ομιλητή τον κύριο Τσίπρα μέχρι σήμερα 5 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, το κράτος έχει συνέχεια και έχει αντιλαϊκή συνέχεια, γιατί κάτω από τον όρο την όμορφη λεξούλα ανάπτυξη, η περιφέρεια Αττικής, η κυβέρνηση, δήμοι της περιοχής, συνεχίζουν μια εγκληματική πολιτική, μιας άναρχης δόμησης, που υπάρχει μαζί με τη βιομηχανική περιοχή και οικιστικός ιστός, που υπάρχουν δασικές εκτάσεις ανάμεικτα. Συνεχίζεται μια πολιτική με τις αδειοδοτήσεις βιομηχανικών μονάδων και διάφορων άλλων επικίνδυνων μονάδων, όπως για παράδειγμα εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και άλλα. Αλήθεια, πρέπει να ψάξουμε και να δούμε κιόλας, γιατί το βουνό πάνω από τον Ασπρόπυργο έχει χτιστεί όλα, πόσες εταιρείες από αυτές έχουν χτιστεί πάνω ή δίπλα σε ρέματα στην περιοχή και τι εργασίες έχουν γίνει για τη διευθέτηση αυτών των ρεμάτων. Μιλάμε δηλαδή για τη συνέχεια του προβλήματος. Μιλάμε για μια περιοχή όπου τα σπίτια, τα μπαλκόνια συνορεύουν με τα κοντέινερ. Αυτό είναι γνωστό και στον κύριο Κοσμόπουλο, είναι γνωστό και στον κύριο Βαρελά. Και έχουμε μια περιοχή η οποία έχουμε μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων βαρέου τύπου με υπερβολική κίνηση στην περιοχή. Ένας εργαζόμενος για να πάει στη δουλειά του κάνει μέχρι και 2 ώρες. Αυτές οι ώρες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και με το νομοσχέδιο, με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας δεν μετράνε στον εργάσιμο χρόνο. Θεωρείται διασκέδαση επειδή ακούς ραδιόφωνο μέχρι να προσεγγίσεις το χώρο της δουλειάς σου. Όπως επίσης είχαμε τραγικά περιστατικά, γιατί σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ, να κάνει το ΕΚΑΒ πολλές ώρες να προσεγγίσει την περιοχή ακριβώς λόγω του κυκλοφοριακού κομφούζιου. Αυτά είναι τα θαύματα αυτής της ανάπτυξης. Αυτά τα θαύματα είναι θαύματα της δικής σας ανάπτυξης, αυτής που εσείς υπερασπίζεστε, που οδηγεί μια ολόκληρη περιοχή που θα έχει logistics center, την ίδια στιγμή ο κόσμος που μένει και δουλεύει εκεί να ζει με πας και με καλάθια, σε μια περιοχή που έχει δηληστήρια τα σπίτια να παγώνουν, σε μια περιοχή που έχει εταιρείες φυσικού αερίου, τα νοικοκυριά να τρέμουν να ανοίξουν τους λογαριασμούς του ρεύματος. Με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε και θα βρεθούμε στον αγώνα για το δίκαιο του λαού της περιοχής.